Εντάξει, καλύτερα. Γεια σας συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρέθηκα στο πολύ φιλόξενο Αγρίνιο. Ήμουν και στο Μεσολόγγι το πρωί και η αλήθεια είναι ότι έχω αντιμετωπίσει μια υποδοχή πολύ θερμή, συγκινητική θα έλεγα, από όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως εάν πρόσκυνται στη Νέα Αριστερά ή όχι ακόμη. Γιατί η δική μας δουλειά είναι να τους δείξουμε ότι η Νέα Αριστερά είναι ο δρόμος. Να ξεκινήσουμε ένας εκπαιδευτικός που φαίνεται πόσο πονάει τα παιδιά και αυτοί είναι οι άξιοι άνθρωποι που έχουμε στην αριστερά μου, είπε το πρώτο πράγμα που θα πεις είναι να ευχηθεί στους μαθητές που ξεκίνησαν τη δύσκολη μάχη των Πανελληνίων σήμερα στα ΕΠΑΛ και αύριο στα Γενικά Λύκεια, στις Πανελλήνιες, να τα πάνε καλά και να έχουν καλή επιτυχία. Εύχομαι λοιπόν στα παιδιά να συνεχίσουν να ονειρεύονται. Είναι μια δοκιμασία, δεν είναι η μόνη δοκιμασία, ούτε η πιο κρίσιμη στη ζωή τους. Ημέρα για όλους, όχι μόνο για κάποιους. Αυτό να έχουν ως πρόταγμα, αυτό να είναι το όνειρό τους και τα υπόλοιπα θα βρεθούν στη ζωή και ευκαιρίες θα υπάρξουν περισσότερες από αυτήν την μία δοκιμασία. Συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουν μείνει λίγες μέρες πια για τις κρίσιμες ευρωεκλογές. Και λέει κάποιος, όλοι οι πολιτικοί, όποτε μιλάτε, λέτε αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες και οι άλλες εκλογές είναι κρίσιμες. Όλες κρίσιμες είναι, τι γίνεται. Θα σας πω γιατί αυτές οι εκλογές είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Πρώτα απ' όλα για εμάς, για το δικό μας πολιτικό φορέα, είναι η πρώτη εκλογική μάχη. Είναι σημαντικό να μπορέσει να υπάρξει μια καταγραφή δυνάμεων κρίσιμη, δυναμική για την επόμενη μέρα. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Διότι αυτή τη στιγμή στον τόπο η Νέα Αριστερά μπορεί να είναι εκείνη η δύναμη, η πολιτική δύναμη που θα ασκήσει μια αξιόπιστη, αριστερή, στιβαρή αντιπολίτευση στη δεξιά πολιτική. Η πορεία υπάρχει δυσαρέσκεια από τους πολίτες, αλλά υπάρχει μια αδυναμία, αυτή η δυσφορία, αυτή η δυσαρέσκεια να εκφραστεί πολιτικά. Και αυτό έχει λόγο που συμβαίνει. Για να μπορέσει κανείς αυτό να το προσεγγίσει ουσιαστικά και να είναι αποτελεσματικός και χρήσιμος στους πολίτες, πρέπει να καταλάβει λίγο τι ακριβώς συντελείται τα τελευταία 5 χρόνια στην ελληνική πραγματικότητα υπό την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πολλοί λένε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι τίποτα άλλο παρά η διαχείριση του δημοσίου χρήματος για να τακτοποιούνται 5-6 οικογένειες. Αυτό συμβαίνει. Είναι όμως μόνο αυτό? Είναι μόνο έτσι τα πράγματα ή μήπως είναι λίγο κάτι βαθύτερο και κάτι πιο σύνθετο που πρέπει όλοι να το καταλάβουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε και μια διαφορετική επιλογή? Θα έλεγα ότι στην πραγματικότητα αυτό που συμπελείται τα τελευταία 5 χρόνια στη χώρα είναι μια πρωτοφανής αναδιανομή πλούτου από τα λαϊκά και μεσαία στρώματα στα υψηλότερα κλιμάκια της ελληνικής πυραμίδας. Μια πρωτοφανής αναδιανομή πλούτου. Και θα σας δώσω μόνο μια εικόνα, ένα στοιχείο, πώς αποτυπώνεται αυτό. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, 40-50 εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες έχουν μια κερδοφορία που δεν την έχουν ξαναζήσει εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Αν γυρίσετε πίσω, εννοώ ακόμη ούτε την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων δεν είχαν τέτοια κερδοφορία, ούτε την εποχή Σιμίτη δεν είχαν τέτοια κερδοφορία. Μια τρομακτική συσσόρευση πλούτου σε ελάχιστες εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο, σούπερ μάρκετ, διυλιστήρια, ενεργειακές, τράπεζες, στην πραγματικότητα κερδοφορούν όλη αυτή την περίοδο με έναν τρόπο που δεν έχουν ξαναδεί. Είναι τόσο μεγάλη η κερδοφορία τους που είναι μία από τις μεγαλύτερες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και από την άλλη πλευρά τι έχουμε? Τους εργαζόμενους, τον πραγματικό μισθό στην Ελλάδα να είναι ο δεύτερος χαμηλότερος σε όλη την Ευρώπη. Κάτω από εμάς είναι μόνο η Βουλγαρία. Και μάλιστα η Βουλγαρία ανεβαίνει και εμείς πέφτουμε. Αυτή η εικόνα, από τη μια τα κέρδη ορισμένων μεγάλων εταιριών και από την άλλη η φτώχεια για τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών, είναι η εικόνα της πολιτικής του κ. Μητσοτάκη. Αυτή ακριβώς η εικόνα, αυτό το τεράστιο άνοιγμα της ψαλίδας των ανισοτήτων, είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Η μεγάλη καθημερινή απόφαση που λαμβάνει στο φορολογικό. Να κρατάει το ΦΠΑ ακατέβατο ενώ βαστίζεται η ελληνική κοινωνία από την ακρίβεια και καθημερινά δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα οι οικογένειες ούτε στα στοιχειώδη, στο σούπερ μάρκετ, στο ενίκιο, στα έξοδα του σπιτιού. Πλέον έχουμε σπίτια με 2 εργαζόμενους που δεν μπορούν να τα βγάλουν στην καθημερινότητά τους πέρα και ο μισθός τελειώνει στα μισά του μήνα. Και η κυβέρνηση τι αποφασίζει? Να μειώσει το φόρο
δύο φορές τα κέρδη των μεγάλων εταιριών, να μειώσει το φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου, να μειώσει το φόρο στα μερίσματα, να εξαφανίσει το φόρο στις πολύ μεγάλες γονικές παροχές. Λες και το πρόβλημα των ελληνικών οικογενειών είναι πώς θα μεταβιβάσουν περιουσίες 1,5 εκατομμυρίου στα παιδιά τους. Αυτό απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να τη πει, κατέβασε το ΦΠΑ. Να βοηθηθούν οι οικογένειες να αγοράσουν τα βασικά είδη, τα τρόφιμα. Εκεί δεν υπάρχει περιθώριο. Δεν υπάρχει χώρος. Θα είναι αστάθεια, λέει αυτό. Ενώ είναι σταθερότητα να δεινοπαθούν οι εργαζόμενοι, τα νοικοκυριά, οι μικροί επαγγελματίες που δεν μπορούν να σταθούν γιατί δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα. Και ξέρετε, στην αγορά τώρα που περπατάμε, όταν λένε, μπαίνουμε μέσα στα καταστήματα, το ομολογούν οι ίδιοι καταστηματάρχες και λένε, μα πώς να αγοράσει ο κόσμος αφού δεν μένει κάτι στην άκρη. Αφού δεν μένει κάτι στην τσέπη. Είναι λογικό να πέφτει η κίνηση. Είναι λογικό να μειώνεται η κατανάλωση. Δεν στηρίζεται λοιπόν στην καθημερινότητα. Συμβαίνει μετά απογευματινά η ουργία. Είδατε τι συμβαίνει στη χώρα που πια δεν μπορούμε να βρούμε αναισθησιολόγους για τα νοσοκομεία μας. Στην Αθήνα κοντεύουν να σταματήσουν τα χειρουργεία των μικρών παιδιών στα δημόσια νοσοκομεία. Το τελευταίο πράξη του δράματος ήταν ότι η κυβέρνηση νομοθέτησε, γι' αυτό δεν ξέρω πραγματικά ποιος μαθαίνει τα αληθινά γεγονότα. Η κυβέρνηση νομοθέτησε ότι οι ιδιώτες γιατροί θα μπορούν να νοικιάζουν στα νοσοκομεία τα δημόσια φόρο για να κάνουν την οικονομική τους δραστηριότητα. Προσθέστε σε αυτά τα νοσοκομεία της Ελλάδας, τα υπερπορεσμένα, που όταν